Zorba, Zop. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον πρόεδρο της Λαϊκής Ενότητας, τον Παναγιώτη Ραλφαζάνη. Κύριε Ραλφαζάνη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Τσόρπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά για να ακούγεστε. Okay. Να σας καλησπέρισω και εγώ κυρία Τσόρπα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Σήμερα άλλωστε είχατε και τη συνέντευξη τύπου εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν περάσουμε στην πολιτική μας κουβέντα και μάλιστα συμφωνήσαμε με τον κύριο Ραλφαζάνη να είναι περιεκτική και σύντομη γιατί ούκεν το πόλο το F, έτσι είπατε κύριε Ραλφαζάνη. Νομίζω. Είναι αρχαίο ρητό. Εσείς είστε φιλόλογος. Αλήθεια και είναι αυτό. Επομένως θα γνωρίζετε καλύτερα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση ανθρώπινου περιεχομένου. Είπατε σήμερα για τον κύριο Τσίπρα ότι έχει υποστεί πλήρη μετάλλαξη, η οποία είναι παροιμιώδης και ότι ίσως χωρίς προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα γερμανικά μέσα από την άλλη μιλάνε για στροφή 180 μοιρών στο ρεαλισμό του κυρίου Τσίπρα. Για εσάς όμως είναι ένας πρώην σύντροφος με κοινούς αγώνες. Πώς ερμηνεύεται αυτή τη μεταστροφή? Μήπως τελικά πραγματικά είναι μια ρεαλιστική στροφή? Αλλιώς για ποιο λόγο, πώς? Κοιτάξτε, εγώ δεν είναι εύκολο να ερμηνεύσω την στροφή του Αλέξη του Τσίπρα. Ο ίδιος πρέπει να την εξηγήσει. Εγώ απλώς κάνω κριτική σε αυτό που συνέβη. Και αυτό που συνέβη είναι οδυνηρό. Αυτό που συνέβη είναι μια μεγάλη προδοσία της λαϊκής εντολής και των λαϊκών εντολών που έχει λάβει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και ήταν δύο οι λαϊκές εντολές. Και στις 15 Γενάρη, όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, κυρίως όμως θα έλεγα, είχαμε τη λαϊκή εντολή του δημοψηφίσματος. Το μεγάλο, περήφανο, αυτό όχι του ελληνικού λαού, mm-hmm. που το μετέτρεψε σε ναι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν έχει παγκόσμιο προηγούμενο. Ένας πρωθυπουργός που κάνει δημοψήφισμα, ζητάει από τον ελληνικό λαό να πει όχι, να αντισταθεί, και την άλλη μέρα υποκύπτει και συνθηκολογεί με τον πιο ταπεινωτικό τρόπο. Αυτό έκανε δυστυχώς ο Αλέξης ο Τσίπρας. Από εκεί και πέρα βεβαίως η μετάλλαξη αυτή συνεχίζεται. Ο κατήφορος δεν έχει τέλος. Το λένε πολύ ρεαλισμό αυτό. Στροφή του Τσίπρα στο ρεαλισμό. Ποιο ρεαλισμό όμως? Το ρεαλισμό για τα κατεστημένα συμφέροντα. Όχι το ρεαλισμό για τη χώρα μας, για τον ελληνικό λαό, ο οποίος βλέπει τη ζωή του να χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Βλέπουμε την ελληνική οικονομία να βαδίζει από το κακό στο χειρότερο. Ο κ. Τσίπρας όμως μίλησε για ανάπτυξη, η οποία μέσα στο 18 θα εκτοξευτεί κιόλας. Κοιτάξτε, τώρα να μην παίζουμε με τα πράγματα mm-hmm. και τις λέξεις. Ο κ. Τσίπρας έχει πει πολλά ψέματα. Πάρα πολλά ψέματα. Δεν ξέρω αν άλλος πρωθυπουργός στη χώρα, τουλάχιστον αυτούς που ξέρω, τους έχει ξεπεράσει όλους. Λοιπόν, ξέρετε τι έλεγε ο Τσίπρας μέχρι πρότινος? Ότι θα έχουμε ανάπτυξη, η χώρα θα φύγει από την ύφεση και θα μπει σε ανάπτυξη από το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Νοπά είναι τα λόγια του. Ναι, και τώρα λέει ότι, ότι το τελευταίο τρίμηνο θα έχουμε τα πρώτα σημάδια της ανάπτυξης. Και τώρα αυτό είπε. Κοιτάξτε, δεν φαίνονται αυτά τα σημάδια. Όμως κύριε Ραλφαζάνη, αυτά τα ακούμε συνεχώς. Mm-hmm. Η ανάπτυξη θα έρθει και δεν έρχεται. Όμως κύριε Ραλφαζάνη, δεν είναι μόνο να έρθει η ανάπτυξη. Mm-hmm. Είναι τι ανάπτυξη θα έχουμε. Ναι, γι' αυτό μίλησε και για βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλω όμως να σας πω το εξής. Τα ψέματα τα οποία λέτε και δεν τα λέτε μόνο εσείς, τα λένε και σύσσωμη αντιπολίτευση, θα έλεγα. Και όχι, μεγάλη μερίδα. Και ότι λέει ψέματα. Το ότι λέει ψέματα μπορεί να το λένε όλοι, γιατί είναι προφανές. Νομίζω και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία. Όλος ο ελληνικός λαός, έναν απλό πολίτη να πάμε και να ρωτήσουμε. Όλος όχι, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Εάν αυτά τα ψέματα είναι όντως τόσο οφθαλμοφανή και προφανή και τα βλέπουμε, για ποιο λόγο δημοσκοπικά δεν έχει αυτή την κάμψη, την πτώση, όταν ο λαός πραγματικά είναι στα κάγκελα? Ή και αν δεν είναι, έτσι αισθάνεται τουλάχιστον. Γιατί δεν μεταφράζεται αυτό? Ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Είναι εργαλεία κατασκευής. Είναι εργαλεία παραπλανητικά. Είναι εργαλεία που θέλουν να διαμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό και όχι να αποτυπώσουν τις πραγματικές τάσεις της κοινωνίας.
Και αυτό το έχουμε δει επανειλημμένα. Το έχουμε δει στη χώρα μας σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά το βλέπουμε δυστυχώς και στο εξωτερικό. Άρα η πτώση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που βλέπουμε τώρα. Άλλα λένε δημοσκοπήσεις και άλλα βγάζει ο ελληνικός λαός όποτε καλείται να προσέλθει στην κάλπη. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις δεν παίζουν κανένα ρόλο. Ξέρετε ποια είναι η δημοσκόπηση σήμερα και αυτό που μετράει πάρα πολύ? Είναι να βγούμε εδώ στο δρόμο και να επικοινωνήσουμε ζωντανά με τον απλό κόσμο και να δούμε τι λέει. Εγώ τι σας λέει λοιπόν εσάς, κύριε Λαφαζάνη, ο απλός κόσμος? Κυκλοφορώ στον κόσμο συνέχεια. Ναι. Τώρα βλέπετε, είμαι εδώ στη Διεθνή Έκθεση. Mm-hmm. Γυρίζω από περίτερο σε περίτερο. Μιλάω με τους απλούς ανθρώπους, ανταλλάσσουμε απόψεις, μου λένε τη γνώμη τους. Δεν έχω ακούσει, σας πληροφορώ, ούτε έναν, δεν πιστεύω να είναι τύχη αυτό, που να μου πει μια καλή κουβέντα για την κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας ρωτήσω. Ακόμα και αυτοί που ίσως, ναι, ίσως, δεν ξέρω, τον ψηφίσουν, ακόμα και αυτοί δεν έχουν κάτι καλό να πούνε για τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει κόσμος. Το μόνο που μπορεί να τους κάνει να ξαναψηφίσουν, όσοι ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο φόβος. Δηλαδή, μήπως αυτά που θα γίνουν χωρίς τον Τσίπρα και εναντίον του, και χωρίς τον Μητσοτάκη και εναντίον του, χωρίς τα μνημόνια δηλαδή, μήπως αυτά που θα γίνουν θα είναι χειρότερα? Κύριε Λαφαζάνη, μήπως κάποιοι από αυτούς με τους οποίους αναστρέφεστε, καθημερινοί άνθρωποι όπως λέτε, οι οποίοι μπορεί να ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να υποστήριξαν και στις τελευταίες εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτοί οι οποίοι σας λένε ότι, ή μπορεί να είναι και σε άλλη παράταξη, δεν έχει σημασία, μπορεί να σας πούν ότι αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι πραγματικά η μόνη λύση μπορεί να είναι αντιμνημονιακή? Από εκεί δηλαδή που ήταν μνημονιακή, να βλέπουν έναν άλλο δρόμο, έχετε τέτοια δείγματα? Βεβαίως. Όλοι είναι εναντίον των μνημονίων. Δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης ο οποίος να είναι με τα μνημόνια. Όλοι βλέπουν δεν το υπάρχει κακό. Ο Έλληνας, αλλά πολλοί ψήφισαν. Όλοι βλέπουν το κακό που κάνουν τα μνημόνια. Όλοι βλέπουν ότι η κατάσταση βαδίζει το κακό στο χειρότερο. Κανένας δεν πιστεύει ότι υπάρχει προοπτική με τα μνημόνια. Κανένας. Κανένας. Και όταν λέω κανένας, σχεδόν κυριολεκτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ανασταλτικός παράγοντας, που είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε, είναι ο φόβος στο τι θα αντικαταστήσει τα μνημόνια. Και εσείς λέτε ότι είναι ένα άγνωστο σχή αυτό και το οποίο προβληματίζει πολύ τον κόσμο. Η λύση λοιπόν είναι το εθνικό νόμισμα. Αυτό βεβαίως λέτε το εθνικό νόμισμα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Στις προηγούμενες εκλογές η αίσθηση που είχαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι αλλά και πολλοί κόσμος είναι ότι δεν μπορέσατε να αποσαφηνίσετε ή δεν περάσετε με τον τρόπο που θα έπρεπε, λένε άλλοι, το τι ακριβώς σημαίνει το να πραγματικά να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα. Με ποιο τρόπο θα γίνει, πώς θα γίνει, πόσο μπορεί να είναι αυτό επιτυχές ή να δώσουμε κάποια χρονοδιαγράμματα. Αυτό επικοινωνιακά πώς θα το χειριστείτε στο επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να κατανοήσουμε ακριβώς τι σχέδιο υπάρχει από την πλευρά σας? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό. Εμείς και παραλήψεις είχαμε και κενά στην προσπάθειά μας, όσο μας δινόταν η ευκαιρία βεβαίως από τα μέσα ενημέρωσης, να ενημερώσουμε τους πολίτες για την εναλλακτική μας λύση και ιδιαίτερα για το εθνικό νόμισμα και το ριζοσπαστικό μας πρόγραμμα. Μεγάλες δυσκολίες. Προσπαθούμε αυτά τα κενά να τα καλύψουμε. Βελτιωνόμαστε στην προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με τον πολίτη με ένα πιστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Βεβαίως θέλω να σας πω ότι αντιμετωπίζουμε ένα τείχος σιωπής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας βλέπω πολύ συχνά. Όχι πολύ συχνά. Δεν βλέπω τα πάντα, γι' αυτό δεν μπορώ να έχω και άποψη έτσι. Δεν με βλέπετε καθόλου, γιατί είναι αποκλεισμένος. Ακούνε Λαφαζάνης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παθαίνουν πανικό. Μα τα κυρίαρχα, το λέτε, είναι τι, σας φοβούνται, φοβάται κάποιος? Όχι, μα δεν φοβούνται εμένα προσωπικά. Mm-hmm. Αλίμονο, γιατί να με φοβηθούν? Τις απόψεις φοβούνται. Mm-hmm. Το διάλογο επί των απόψεων. Φοβούνται να ανοίξουν τη συζήτηση για το εθνικό νόμισμα. Φοβούνται να ακουστούν τα επιχειρήματα υπέρ του εθνικού νομίσματος. Φοβούνται να γίνει αντιπαράθεση με αυτούς που υποστηρίζουν το ευρώ και όλους εμάς που αντιτασσόμαστε στο ευρώ και ζητάμε μια εθνική νομισματική προοπτική. Αυτά τα φοβούνται. Και ξέρετε γιατί τα φοβούνται? Διότι το κατεστημένο, οι δυνάμεις που κυριαρχούν σήμερα στη χώρα θα απολέσουν σημαντικά ωφέλη και προνόμια που έχουν με το ευρώ. Και κυρίως φοβούνται ότι θα χάσουν τον έλεγχο, διότι μέσω του ευρώ συνδέονται με το ξένο παράγοντα. Και ξέρετε,
ότι ο ξένος παράγοντας κυδαιμονεύει τη χώρα από την γέννηση του ελληνικού κράτους, πολύ περισσότερο σήμερα με τα μνημόνια. Κύριε Λαφαζάνη, δεν είναι μόνο τα συμφέροντα όμως που φοβούνται, είναι και ένας λαός ο οποίος πραγματικά αισθάνεται πιο ασφαλής μέσα σε όλα αυτά που γνωρίζει, σε ένα πλαίσιο που γνωρίζει, παρά σε ένα περιβάλλον που δεν γνωρίζει. Ωραία. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε, ξέρετε ποιο είναι όμως, ότι μπορεί αυτός ο κόσμος να φτάσει σε τέτοια απόγνωση, έτσι πως πάει το πράγμα, που να πει ότι δεν έχω τίποτα να χάσω, ας δοκιμάσω και μια άλλη περίπτωση. Αυτό βλέπουμε δυστυχώς στην καθημερινότητα. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε σε μια παράλογη βάση που μου κάνει εντύπωση. Και ποιος είναι ο παραλογισμός? Γιατί εδώ τα πράγματα ξεφεύγουν από την απλή λογική. Φτάνουμε σε καταστάσεις σχιζοφρένειας. Για τι πράγμα μιλάμε εμείς τώρα? Για εθνικό νόμισμα δεν μιλάμε? Mm-hmm. Το εθνικό νόμισμα τι είναι, νομίζετε? Είναι κάτι, αυτό που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Με συγχωρείτε, κάτι το απρόσιτο. Κάτι το οποίο δεν γίνεται πουθενά και θα είναι μια ανακάλυψη που θα κάνουμε εμείς οι δύο σε μια κουβέντα. Εθνικό νόμισμα έχει το 95% και παραπάνω των χωρών του κόσμου, 95% των χωρών του κόσμου. Μόνο 19 χώρες στην Ευρωζώνη έχουν κοινό νόμισμα. Όλες οι άλλες χώρες ζουν με εθνικό νόμισμα. Και είναι, ξέρετε, ακριβώς έτσι, δεν έχουν περάσει στην κατάσταση που περάσαμε εμείς. Εμείς περάσαμε μέσα στο ευρώ, τα περάσαμε αυτά. Δεν τα περάσαμε το εθνικό νόμισμα. Αν είχαμε το εθνικό μας νόμισμα. Τι λέτε τώρα, να γυρίσουμε όπου. Κρίση, θα να πατήσουμε εξόφαλτα το κουμπί, να γυρίσουμε πίσω όμως, κύριε Λαφαζάνη. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν πατάμε κανένα κουμπί. Λέω ότι αν είχαμε το εθνικό νόμισμα, εθνικό νόμισμα, η κρίση θα παίρναγε εξόφαλτα. Δεν θα αντιμετωπίζαμε κρίση. Η Ελλάδα θα ήταν σήμερα. Ναι, σημασία έχει τι γίνεται τώρα. Πολύ θεμελιωδικός. Το τι μπορούσε να έχει γίνει, επομένως, είναι μια συζήτηση. Επομένως, αυτά που λέτε ότι τραβάμε, τα τραβάμε μέσα στο ευρώ. Όχι έξω από το ευρώ. Πιστεύω. Και επειδή τα τραβάμε αυτά που τραβάμε μέσα στην Ευρωζώνη, κάτω από τη γερμανική μπότα, με ιδιόμορφη οικονομική κατοχή η χώρα, με ακύρωση της δημοκρατίας της, με κυδαιμονευόμενη δημοκρατία, επειδή είμαστε σε όλο αυτό το πλαίσιο, οδηγούμαστε εδώ που οδηγούμαστε, στα χάλια που έχουμε. Και λέμε να κάνουμε μία συζήτηση για μία εναλλακτική προοπτική, να ανοίξουμε τον προβληματισμό, να πούμε τα υπέρ και τα κατά, να συζητήσουμε επ' αυτού. Και εδώ αρχίζουν οι φοβίες, οι αναστολές, δηλαδή τι θέλουμε? Να συζητάμε μόνο για τον Ευρωμονόδρομο και να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη? Θέλετε να διαλυθεί όλη η Ευρωζώνη και εμείς να είμαστε οι τελευταίοι ουραγοί των Γερμανών? Αν μιλάμε για εδώ η Βρετανία διαδικασίες, έφυγε έξω, δεν είναι στην Ευρωζώνη και φεύγει και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μας λέγανε βέβαια ότι θα καταστραφεί η Βρετανία. Κύριε Λαφαζάνη, εκλογές βλέπετε για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε αυτό το μήνυμα που θέλετε με τον τρόπο που θέλετε? Πώς εκλογές? Ναι. Εκλογές δεν βλέπω το λόγο να τις κάνει η κυβέρνηση με δικιά της πρωτοβουλία τώρα. Γιατί? Το κυριότερος λόγος είναι ότι θα τις χάσει. Δεν έχει προοπτική αυτή η κυβέρνηση πλέον. Επομένως δεν έχει κανένα λόγο να κάνει εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης που ζητάει εκλογές θέλει. Δεν έχει κανένα, μια στιγμή. Δεν έχει κανένα λόγο να κάνει εκλογές. Αλλά όμως δεν μπορούμε να τις αποκλείσουμε. Γιατί οι εκλογές μπορεί να γίνουν ανεξάρτητα από το τι θέλει ο ένας και ο άλλος. Να γίνουν διότι οι καταστάσεις θα πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και αύριο, αν έχουμε μια κοινωνική έκρηξη, πράγμα που δεν αποκλείεται, μπορεί να πάμε σε εκλογές τις οποίες δεν τις ήθελε η κυβέρνηση. Τώρα για τον κ. Μητσοτάκη, ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ουραγός των μνημονίων. Είναι ο άνθρωπος ακραίος νεοφιλελεύθερος, ακραίος μνημονιακός, εγώ θα έλεγα ακραίος μνημονιοφύλακας, που δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό που κάνει προς την κυβέρνηση είναι μια συμπολίτευση και μια πίεση για να εφαρμόσει πλήρως και με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα το μνημόνιο. Κάτι άλλωστε που το κάνει η κυβέρνηση. Δεν επομένως, θέλει λοιπόν να γίνουν εκλογές. Μιλάμε ο για δύο συνεταιράκια. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να γίνουν εκλογές για να έρθει στην εξουσία. Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως δεν είναι λόγος για να το στηρίξει κάποιος τον κ. Μητσοτάκη. Εδώ το θέμα εξουσία έχει γίνει πρόγραμμα στην Ελλάδα. Ο πολιτικός κόσμος, τα κόμματα, αυτό που ενδιαφέρονται δεν είναι το τι θα κάνουν στην εξουσία, αλλά πώς θα κατέχουν την εξουσία. Η νομή της εξουσίας είναι αυτός ο σκοπός. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης, αυτό κάνει τώρα ο κ. Τσίπρας. Εμείς όμως δεν το κάναμε αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μπορούσα κάλλιστα, αν είχα πρόγραμμα την εξουσία, την κυβέρνηση. Καλά, αυτό είναι το μόνο στο οποίο δεν μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση. Να ήμουν υπουργός. Θα μπορούσα να είσαι υπουργός. Και μάλιστα
το δεύτερο πρόσωπο στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όμως δεν μπήκα στην πολιτική για να κάθομαι σε μια καρέκλα και να ανέμω με τα προνόμια και τα πλεονεκτήματά της. Αυτό που με ενδιαφέρει εμέναν είναι οι ιδέες, είναι οι αξίες, είναι ο πολιτισμός αν θέλετε. Και αυτό είναι το οποίο προέχει σήμερα. Αυτό μπορεί όμως, κανείς, ξέρετε, λοιπόν, να σας μεταφέρω, να σας διακόψω λίγο, να σας μεταφέρω κάτι που μου μεταφέρει πολλοί κόσμος και μου λέει πολύ καλά. Μιλάω και για τον ΣΥΡΙΖΑ όπως ξεκινήσατε όλοι μαζί, δεν μιλάω για αυτό που είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πολύ καλά με την αριστερά, αλλά πολλοί ιδέες, πολλή θεωρία και όταν έφτασε η πράξη, άλλαξε το παραμύθι. Σας το μεταφέρω ακριβώς όπως μου το λένε. Ναι, άλλαξαν το παραμύθι κάποιοι. Mm-hmm. Κάποιοι όμως δεν το άλλαξαν. Και κάποιοι είχαν έργο και στην κυβέρνηση. Και ανοίξαν δρόμους θετικούς που αν προχωρούσαν η Ελλάδα θα άλλαζε το εικόνα, θα άλλαζε μορφή και θα διαμόρφωνε μια διαφορετική προοπτική. Εδώ ήμουν πριν από λίγο στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Mm-hmm. Εγώ ξεκίνησα την ανασυγκρότηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και θα είχε προοπτική, τώρα βουλιάζει. Πριν από λίγο ήμουνα στο περίπτερο της Ρωσίας. Ξεκίνησα λοιπόν εκεί έναν ελληνορωσικό αγωγό, μια συμφωνία. Τα θυμάμαι, τα καλύπτα κιόλας. Εποφελέστατη, που δεν είχε προηγούμενο, παγκόσμιο προηγούμενο, όσον αφορά την ωφέλεια για μια χώρα όπως η Ελλάδα. Και όμως αυτή η συμφωνία αναβάγησε. Και τώρα ακούω άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θα έρθει ο αγωγός στα ελληνοτουρκικά σύνορα και ο Αλέξης Τσίπρας παραπέμπει αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στις καλένδες. Και παραπέμπει στην Ιταλία, η οποία Ιταλία όμως. Επειδή όχι τα δικά της συμφέροντα, να έχει το πάνω χέρι. Εμείς είχαμε μια συμφωνία. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στη συμφωνία όμως Λαφαζάνη Νόβακ στην Πετρούπολη που έγινε παρουσία του και η οποία τώρα ήρθε η ώρα να ενεργοποιηθεί. Άρα βλέπετε εδώ είναι ο Αμερικάνικος παράγοντας που δεν θέλει τον αγωγό. Μήπως είναι όμως, η κύκλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως όμως και η Ελλάδα είναι οικόπεδο. Και η Ελλάδα είναι οικόπεδο. Όσο παραμένει λοιπόν η Ελλάδα ευρωατλαντικό οικόπεδο, δεν θα έχει μέλλον. Δεν πρόκειται να έχει προοπτική. Η Ελλάδα πρέπει να σηκώσει το ανάστημά της, να έχει τη φωνή της, να υπερασπιστεί το δικό της συμφέρον, εθνικό, δημόσιο, λαϊκό συμφέρον. Έχει τη δύναμη, αυτό έκαναμε εμείς και στην κυβέρνηση και θα μπορούσε να έχει προοπτική αυτό. Με ένα προσφυγικό σε εξέλιξη έχει τη δύναμη να το κάνει. Ποιο? Με ένα προσφυγικό σε εξέλιξη έχει τη δύναμη να το κάνει. Μα επειδή έχει το προσφυγικό, θα έλεγα. Πρέπει να το κάνει μια ώρα αρχίτερα, δηλαδή να εφαρμόσει μια πολιτική η οποία να είναι πολυδιάστατη, μια πολιτική η οποία να υπηρετεί αυτή τη χώρα και τον ελληνικό λαό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μια πολιτική η οποία να μην είναι υπόδουλη είτε στη Γερμανία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν προχωράει έτσι αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος ρημάζει με αυτόν τον τρόπο. Να υποθέσω, κύριε Λαφαζάνη, ότι και ο αναμενόμενος από πολλούς ανασχηματισμός δεν πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι σε σχέση με τη διαχείριση της πολιτικής. Όχι, ανατροπή πολιτικής. Χρειάζεται η χώρα, όχι ανασχηματισμό. Η χώρα χρειάζεται ανατροπή πολιτικής. Χρειάζεται ανατροπή των μνημονίων. Χρειάζεται μια νέα αντιμνημονιακή πορεία, να βάλουμε τέρμα στη λιτότητα, τη φορολαϊλασία, το ξεπούλημα της χώρας, στην εθνική υποτέλεια. Αυτά πρέπει να τελειώσουν σε αυτή τη χώρα. Να γίνουμε μια ανεξάρτητη χώρα, να σταματήσει ο ελληνικός λαός να είναι ραγιάς και να του συμπεριφέρονται ως ραγιά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να είμαστε και να γίνουμε ελεύθεροι άνθρωποι. Κύριε σε Πρόεδρε, μια ανεξάρτητη χώρα η οποία θα καθορίζει το μέλλον της ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι το όραμα, είναι επιδίωξη, είναι η ανάγκη σήμερα, γιατί αλλιώς δεν έχουμε καμιά προοπτική, δεν βλέπω να έχουμε προοπτική. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και θέλω την επόμενη φορά που θα κάνουμε συνέντευξη να επικεντρώσουμε μόνο σε ένα θέμα. Στην πρόταση που έχει η Λαϊκή Ενότητα για την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Μπράβο, κοιτάξτε την ομιλία γιατί που έκανα σήμερα. Με ενδιαφέρει από, με απλό τρόπο να μας εξηγήσετε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά μας εξηγήσετε τι ακριβώς προτείνετε. Ακριβώς αυτό, επειδή είναι ένα κομβικό σημείο και θα κυκλοφορούμε τώρα και ένα φυλάδιο για το πέρασμα από το ευρώ στο εθνικό νόμισμα, το οποίο είναι σημαντικό για τον απλό πολίτη, αλλά ρίξτε και μια ματιά στη σημερινή ομιλία μου στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τα είδα, έχουμε και ενημέρωση εμείς έτσι και αλλιώς. Ότι πολύ περιεκτικά έχω τις βασικές ιδέες που δείχνουν ότι αυτό το πέρασμα από το ευρώ στο εθνικό νόμισμα είναι ρεαλιστικό, θα είναι αποτελεσματικό και μπορεί να δώσει
προοπτική και βιωσιμότητα στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Εμείς, φίλοι μου, πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.